Γεια σας, λοιπόν, έχω μια μητρική εδώ από HPG72. Το μοντέλο της μητρικής είναι PM-I-HPC-S version 3. Έχει πρόβλημα στην κάρτα γραφικών, στο τσιπάκι της κάρτας γραφικών. Έχουμε δύο λύσεις για να την επισκευάσουμε. Η πρώτη λύση είναι για να αλλάξουμε το τσιπάκι με καινούριο. Και η δεύτερη, επειδή εκτός από τη discrete κάρτα έχει και όπου εξεργαστής ενσωματωμένη κάρτα μέσα, ενσωματωμένα γραφικά δηλαδή, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την discrete και να ενεργοποιήσουμε, να μετατρέψουμε δηλαδή την πλακέτα να δουλεύει από τα γραφικά του επεξεργαστή. Πάμε λίγο στο σχέδιο, να σας εξηγήσω πώς γίνεται. Πάμε να ψάξουμε λίγο SKU. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αν δούμε εδώ, αυτή τη στιγμή το configuration της μητρικής μας είναι στο HG Park. Βλέπουμε εδώ ID 1 είναι στο 1 και ID 0 στο 0. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε εδώ, ID 1 και ID 0. Το ID 1, το RI55, έχουμε εδώ μια αντίσταση. Και στο ID 0, είμαστε, ID 0 είναι εδώ. RI53. Εμείς θέλουμε το ανάποδο, δηλαδή θέλουμε να τη γυρίσουμε σε ούμα, να γίνει το 1 να γίνει 0 και το 0 1. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα αλλάξουμε το μισό, γιατί μπερδεύτηκα εδώ πέρα. Είπαμε το ID 1, το έχουμε εδώ. Θα κάνουμε αλλαγή από το RI55 στο 51. Και εδώ από το 53 στο 56. Και εκτός από αυτό θα αφαιρέσω και ένα jumper PJ19 είναι. Πάμε να σας το δείξω. PJ19. Εδώ. Θα του κόψουμε τη γραμμή VPCIE ώστε η μητρική να μην βλέπει τη discrete κάρτα καθόλου. Λοιπόν, πάμε να σας το δείξω στη μητρική που βρίσκονται αυτά. Το jumper μας, το PJ19, βρίσκεται εδώ. Και οι αντιστάσεις που πρέπει να αλλάξουμε είναι δίπλα στον IC controller, εδώ. Πάμε λίγο να το δούμε στο μικροσκόπιο. Λοιπόν, η γραμμή εδώ πάνω είναι εδώ και η κάτω εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε, να αλλάξουμε το 53, το βάλουμε στο 56 και το 55 στο 51. Πάμε να το κάνουμε γρήγορα. Thank you.
Έτοιμοι είμαστε εδώ, λοιπόν. Πάμε να αφαιρέσουμε και το τζαμπεράκι. Αυτή ήταν όλη η μετατροπή. Θα το βάλω τώρα πρόχειρα πάνω στο μηχάνημα για να δούμε αν θα ανοίξει. Λοιπόν, τα σύνδεσα όλα. Πάμε να πατήσουμε το power button. Ωραία, έχουμε εικόνα. Λοιπόν, φόρτωσε. Πάμε να κάνουμε εγκατάσταση τους drivers της κάρτας γραφικών. Μόνο την Intel έχει βρει. Πάμε να δούμε και στη διαχείριση συσκευών. Display adapters και βλέπουμε μόνο την Intel. Μπορείτε να δείτε. Ο πελάτης θα θέλει το λαπτοπάκι για απλή χρήση, για ίντερνετ πιο πολύ δηλαδή, οπότε είναι υπερ αρκετό με αυτή την κάρτα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε όλα τα καινούργια βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.